Και θα καλέσω στο βήμα την κυρία Καμιλάκη, την κυρία διδάκτρο Καμιλάκη, η οποία γεννήθηκε στην Τζαγαράδα του Πηλίου, σε ένα παρόμοιο μέρος με το δικό μας, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Είναι διδάκτρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμη ερευνήτρια και πρώην διευθύντρια του. Θα τα πούμε όλα, κύριε Καμιλάκη. Ερεύνηση, τέλος πάντων. Ξεκινήστε. Πάντως είναι τιμή μεγάλη για εμάς που βρίσκεται στην Βόρεια Καλλιεργία. Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ και να πω μόνο ότι σε αυτή την έτσι, σημερινή εκδήλωση πραγματικά ένιωσα και λίγο άβολα βλέποντας τα αντικείμενα, τα τόσα πολλά αντικείμενα εδώ μαζεμένα και στιβαγμένο το ένα πάνω στο άλλο, γιατί αν σκεφτούμε ότι ένα μουσείο αρχαιολογικό θα μπορούσε να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θα τρομάζαμε. Ενώ τα λαογραφικά αντικείμενα μπορεί να είναι φίρδιν μίδιν και να είναι πραγματικά να θεωρείται ότι είναι μουσείο. Θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ σημαντική η δουλειά που έχει γίνει από το ΕΠΑΛ και αυτός εδώ ο χώρος θα μπορούσε να είναι πραγματικά μια ελκυστική μονάδα για την περιοχή ολόκληρη. Είναι τιμή το ότι έχει μαζευτεί αυτό το υλικό εδώ, αλλά πρέπει ο Δήμος, και χαίρομαι που εδώ ο Αντιδήμαρχος είναι πολύ έτσι θετικός σε όλα αυτά που γίνονται για τον πολιτισμό, θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα αξιοποιήσετε αυτό το υλικό και πώς θα το προστατεύσετε κιόλας. Γιατί αυτά πρέπει να στεγαστούν κάποια στιγμή, όχι οι πέτρες, όσο κυρίως τα αντικείμενα, τα μηχανικά. Λοιπόν, το θέμα είναι Λεώνες στο διαχρονικό τοπίο της Ελιάς. Βέβαια, για ένα θέμα που έχει σχέση με την καθημερινή ζωή, με την οικονομία και με το μέλλον της περιοχής, το να μιλήσει κανείς, θα έλεγε, για τον πολιτισμό, είναι μια πολυτέλεια. Εγώ θα πω όμως ότι δεν είναι πολυτέλεια, γιατί πραγματικά ο πολιτισμός είναι και αυτός ένα κομμάτι της οικονομίας. Και μόνο αν το θεωρήσουμε κομμάτι της οικονομίας, τότε θα μπορέσουμε να το προστατεύσουμε και θα μπορέσουμε να δώσουμε πνοή και θα δώσουμε και αύριο στην περιοχή. Οι Ελαιώνες λοιπόν είναι ένα κομμάτι που αφορά όχι μόνο την οικονομία, αλλά και τον πολιτισμό. Όσα κάνουμε και σκεφτόμαστε σήμερα δεν είναι παρά άνθη και καρπή του πανάρχιου δέντρου της ιστορίας που πάει βαθιά και πυκνά μέσα στο παρελθόν, με τον ίδιο τρόπο που απλώνονται οι ρίζες της Ελιάς μέσα στην παμπάλαιη ελληνική γη. Καιρός αυτή η καρπή του ιερού δέντρου που σηματοδοτεί διαχρονικά το ελληνικό τοπίο και τον πολιτισμό να εξακολουθήσουν να αποτελούν σύμβολο ευημερίας και ειρηνικής συμβίωσης στον ταραγμένο χώρο της Μεσογείου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο, τοπίο και Ελαιώνες είναι ένα τοπίο, μπορεί να είναι μια περιοχή της οποίας ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δραστηριότητας και αλληλεπίδρασης φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων. Τοπίο δηλαδή είναι το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές. Ένας χώρος παρά την προσαρμογή του σε αλλαγές διατηρεί στοιχεία και χαρακτηριστικά των προηγούμενων εποχών και αποτελεί σημαντικό φορέα πληροφοριών για την αναπαράσταση τόσο των κοινωνικών δομών, των τεχνικών, των λειτουργιών και των συμβολισμών που εξυπηρετεί διαχρονικά. Το οποίο λοιπόν έχει μνήμη, είναι η μνήμη μας το τοπίο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διαχειριζόμαστε όπως εμείς θέλουμε. Το φυσικό τοπίο, το σκηνικό μέσα στο οποίο δημιουργείται και αναπτύσσεται ένας πολιτισμός, αλλάζει και αποκτά κάθε φορά το χαρακτήρα που ο άνθρωπος του δίνει μέσα από τις δραστηριότητές του, τα έργα του με την καλλιέργεια συγκεκριμένων φυτών και δέντρων, με τη δημιουργία οικισμών και έργων για την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων και πηγών. Τα αυλάκια, οι δρόμοι, τα πεζούλια, τα λιθόστρωτα, τα γεφύρια, η μύλη, τα λιοτριβιά, και ανάμεσά τους οι ελιές με τις ρητίδες των γονιών μας, τα βράχια με τη γνώση των γονιών μας, όπως τα έλεγε ο Σεφέρης, έργο του ανθρώπου που το φροντίζει περισσότερο η φύση. Η ιστορία λοιπόν του κάθε τόπου, οι άνθρωποι που τον κατοικούν, οι μνήμες που μεταφέρουν, η πίστη που τους οπλίζει κάθε φορά που έχουν δυσκολίες, η γλώσσα και οι αφηγήσεις που διασώζουν, το εορτολόγιο, τα σύμβολα που όλοι αναγνωρίζουν, το τοπίο που τους περιβάλλει, οι εναλλαγές των εποχών, η τόνη του πράσινου, το ποσοστό της υγρασίας, οι μυρωδιές, όλες οι γεύσεις αποτελούν ζωτικά στοιχεία και προϋποθέσεις για τη γέννηση και ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τόπο,
ενός πολιτισμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Δηλαδή όλα αυτά μαζί αποτελούν τον τόπο μας. Δεν είναι ούτε το ένα μόνο του, όλα αυτά μαζί είναι ο τόπος μας. Όπως θα μας εξηγήσει παρακάτω ο αρμοδιότερος σε μου, ο καθηγητής ο κ. Βέμος, η λεοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι η πιο σημαντική καλλιέργεια ακόμα, αφού καλύπτει το 20% των καλλιεργούμενων εκτάσεων και συμβάλλει σημαντικά στην εθνική οικονομία. Σύμφωνα όμως με σχετικές μελέτες, η σύγχρονη εντατική καλλιέργεια συμβάλλει στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι παραδοσιακοί ελαιόνες που δημιουργούν το τοπίο της ελιάς μπορούν να προσφέρουν μια λύση, διαφέρουν δηλαδή από τις σύγχρονες καλλιέργειες ελιάς και εκεί ίσως πρέπει να αναζητήσουμε την λύση για το πρόβλημα το μελλοντικό. Είναι γνωστό ότι η ελιά είναι ένα δέντρο που αντέχει αρκετά στην έλλειψη νερού και σε άλλες αντίξωες συνθήκες. Τα δεδομένα πολλών ερευνών δείχνουν ότι με την εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών τεχνικών μπορεί να διατηρήσει την παραγωγική της ικανότητα κάτω από αντίξωες συνθήκες και να μειώσει και τις εκπομπές του άνθρακα. Για παράδειγμα, η αειφορική καλλιέργεια ελιάς αύξησε σημαντικά την απορρόφηση άνθρακα με ενσωμάτωσή του στο έδαφος, ενώ αντίθετα η καλλιέργεια που συνηθίζουμε σήμερα αύξησε τις εκπομπές του. Υπάρχουν επομένως τρόποι που η ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλλει και στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. Οι ελαιόνες δηλαδή μπορεί να είναι ένας ωραίος τάπητας της γης μας, τουλάχιστον στο χώρο της Μεσογείου, για να μας προστατεύσει και από την κλιματική αλλαγή. Μεταξύ ελαιοκαλλιέργειας και κλιματικής ισορροπίας υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, την οποία συνόψισε με μια σοφή φράση πριν από πολλά χρόνια ένας βαθύς γνώστης και οραματιστής, ο γεωπόνος Νίκος Ψηλάκης, πρωτεργάτης μεταξύ άλλων της βιολογικής γεωργίας, καθώς και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΙΕ. Η ελιά αποτελεί το οικονομικά αξιοποιούμενο από τον άνθρωπο δάσος της Μεσογείου. Μας το θύμισε ο κ. Ζαμπούνης στην ημερίδα για την ελιά και την κλιματική κρίση ένα χρόνο πριν. Ακριβώς πριν ένα χρόνο ήταν η ημερίδα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση για την ελιά και την κλιματική κρίση. Δάσος της Μεσογείου, η κήπος της Μεσογείου ή ακόμα τα ελαιόνια τοπία, σαν αυτό πίσω μας, που έχει 30 μεγάλα παλιά αιωνόβια δέντρα. Όπως τα έχει βαφτίσει ένας κυποτέχνης, γεωπόνος, ο Νίκος Τιμάκης, μέλος της εταιρείας 4Ε, τα μνημιακά ελαιόδεντρα ως ευληματικά στοιχεία του ελληνικού αγροτικού πολιτισμικού τοπίου και η χρήση τους στην κυποτεχνία και τον σχεδιασμό τοπίου. Καταγραφή και διάσωση των ελαιόνιων παίζει με τις δύο λέξεις ελιά, ελαία και αιών, ελαιόνια, τοπία, και κάνει προτάσεις και προβληματισμούς για το 2040. Προτάσεις και προβληματισμοί λοιπόν για ένα καινούριο είδος χρήσης της ελιάς ως τοπίου, ως κήπου, ως ελαιώνα. Οι γενιές λοιπόν συναντιόνται και συνδιαλέγονται μέσα από τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που δίνει το τοπίο. Οι ελαιές γαντζωμένες στα βράχια με τις ρίζες τους να βυζαίνουν αθέατες πηγές καρποφορούν. Όπου κι αν λάχω κατοικία δεν με απολείπουν οι καρποί, λέει ο ποιητής. Ένα τοπίο με αυτοφυή και παρίσια δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική οπτική και αισθητική εντύπωση από ένα ελαιώνα που το ανθρώπινο χέρι έχει περιποιηθεί. Ένα άγριο δάσος από πεύκα ή έλατα που μαγνητίζει το βλέμμα λειτουργεί διαφορετικά από ένα βαθύ κατάφορτο ελαιώνα που ξεκουράζει το βλέμμα με τη γαλήνη των χρωμάτων και το ήρεμο πάθος της γονιμότητάς του. Είναι αλλιώς να βλέπεις ένα άγωνο τοπίο με πεύκα και κυπαρίσια και άλλο έναν ελαιώνα. Το τοπίο της ελιάς αντιστοιχεί σε μνήμη γενιών και αγαθή ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση, ισορροπία ανάμεσα στο πρόσκαιρο που είναι ο άνθρωπος και στο αιώνιο που είναι η φύση και η ζωή. Οι ελιές συνθέτουν παραδοσιακά την εικόνα του ελληνικού τοπίου, ως εκεί που φτάνει η άβρα της θάλασσας, έλεγε ο Θεόφραστος. Οι κλιματικές βέβαια αλλαγές άλλαξαν και τη ζώνη της ελιάς. Φτάνουμε σήμερα να έχουμε ελιές και στον Όλυμπο και
και στην Πίνδο, την εικόνα του εξημερωμένου, καλλιεργημένου χώρου που παρά τις τραγδαίες αλλαγές που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες διατηρεί ακόμα στοιχεία και χαρακτηριστικά προηγούμενων εποχών και αποτελεί έτσι σημαντικό φορέα πληροφοριών για την αναπαράσταση των δομών, των τεχνικών και λειτουργιών, όπως είπαμε. Η προσέγγιση της ελιάς από την πλευρά της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της λαογραφίας, όλων αυτών των επιστημών του πολιτισμού, που πολλές φορές δεν τους δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι Έλληνες δυστυχώς δεν έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε ούτε ιστορία πολύ, ούτε σχετικά με την τέχνη, η οποία βασίζεται στη βιωματική μνήμη, η λαογραφία, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την εικόνα, τα υλικά τεκμήρια και τις παραδόσεις, αυτό που βλέπετε πίσω σας, δείχνει πόσο κοντά βρίσκονται οι περίφημοι ελαιώνες στους τοίχους των ανακτόρων της Κνωσού, τα απολιθωμένα λιόφυλλα και λιοκούκουτσα της Σαντορίνης, τα τριβία και τροπία της αρχαιότητας, μερικά είναι και εδώ πίσω σας, με τους απέραντες ελαιώνες σήμερα της Κέρκυρας, της Άμφισσας, του Ρεθύμνου, των Χανίων Κρήτης και τα ξεχασμένα και ερυπωμένα λιοτρίβια. Ένα από τα απολιθώματα που είναι χιλιετίες πριν, 50.000 χρόνια πριν, τα οποία δεν διαφέρουν τα φύλλα της ελιάς, τα γνωρίζουμε πολύ εύκολα. Οι ελαιώνες της, οι μινωικοί ελαιώνες, ένα ράβδισμα ελιάς από τον 5ο αιώνα π.Χ. Σε τι διαφέρει από ένα σημερινό ράβδισμα ή λίγο νέο χρόνων νωρίτερα δεκαετιών. Η ελιά λοιπόν, το δέντρο, ο καρπός, το σύμβολο, με τη βιολογική και κατ' επέκταση συμβολική θαλερότητα, έχει συνδεθεί με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου στο μεσογειακό χώρο, την τελείωση της ύπαρξής του. Η καλλιέργεια, η παραγωγή του λαδιού με τους ιερούς όρους φύλαξης και προστασίας του πολύτιμου αυτού αγαθού και η χρήση του που φέρει τη συνείδηση αυτής της ιερότητας, μετατρέπεται σε ενέργεια κατευναστική και θεϊκή πάνω στο σώμα και την ψυχή. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες για αυτό το θέμα, γιατί είναι από μόνο το ένα θέμα, τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα για σας. Βασίλισσα των φυτών την λέει ο Κολουμέλα. Οι παραδόσεις την θέλουν συνδεδεμένη σχεδόν με όλες τις γυναικείες θεότητες της βλάστησης και της γονιμότητας, αφού η καλλιέργειά της οδηγεί τους ανθρώπους στην ειρηνική συμβίωση, που εξασφαλίζει την ανανέωση της ζωής και την ομαλή διαδοχή των γενεών στην ίδια γη. Αυτό ακριβώς σηματοδοτεί και ο μύθος ο σχετικός με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα, όπου οι Αθηναίοι σοφοί επιλέγουν την καλλιέργεια της ελιάς αντί για τον Ποσειδώνα με τα ταξίδια, αφού εδραιώσουν την Γεωργία πρώτα στην γη της Αττικής, μετά θα αρχίσουν πλέον τις εξόδους προς άλλες περιοχές για να έχουν και τα μεγάλα ταξίδια που τους υπόσχεται ο Ποσειδώνας. Είναι η σοφία της γεωργίας, η οποία πάντοτε ήταν η σοφία των ανθρώπων της γης, οι οποίοι έζησαν από αυτήν και την θεοποίησαν. Η Αττική είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα με την θεά Δήμητρα στην Ελευσίνα, με τη θεά Αθηνά στον Παρθενώνα και τα μυστήρια, τα οποία δεν είναι παρά η θεοποίηση της γεωργίας. Όλη αυτή η ιστορία, ο μύθος, είναι ακριβώς για να δικαιολογήσει πόσο σημαντική είναι η καλλιέργεια της γης και από αυτήν οι άνθρωποι πρέπει να περιμένουν τη ζωή τους και όχι από τα μεγάλα ταξίδια. Η Αθανασία λοιπόν, η ειρήνη, η υγεία είναι αυτό που υπόσχεται η καλλιέργεια της γης και η ελιά, η οποία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Το λάδι δε, ο κεσόδινον, δηλαδή αυτό που διώχνει μακριά την οδύνη, τον πόνο, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι γιατροί. Εδώ έχουμε τη λατρεία της ελιάς, θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες και θα σταματήσω εγώ, γιατί θα μπορούσα να σας πω και πολλά πράγματα με την ελιά. Ασχολούμαι τουλάχιστον 30 χρόνια από τότε που έγινε η μεγάλη έκθεση το 2004 για την ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών, που ήταν για η μεγάλη έκθεση των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι σήμερα και πολλά συνέδρια. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Και ως μέλος αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της σημαντικής για τα ελληνικά δεδομένα εταιρείας επιστημών που ασχολείται με την ελιά και το λάδι. Εδώ μια ελιά η οποία είναι ιερή, είναι στη Μυτιλίνη, πάνω στην οποία αποθέτουν
δίπλα στον Αϊγιάννη, τον Τζατζαλιάρη, όπως λένε, γιατί ακριβώς ακουβάνε όλα τα τζάτζαλα, αυτά όλα τα κουρέλια, αφήνουν τις αρρώστιες τους οι άνθρωποι για να γίνουν καλά. Το λάδι στα μυστήρια, το λάδι στις προσφορές, το λάδι στις τηγανίτες του Αγίου Ανδρέα, το πρώτο λάδι, και όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με την λατρεία μας. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Τα είδη των ελιών, και δεν θα σας δείξω όλα τα είδη των ελιών, αλλά θα σας δείξω μόνο αυτά που είναι της δικής σας περιοχής εδώ. Είναι της Αργολίδας, η Πελοπόννησα, της Αργολίδας, η Λαδολιά. Αυτές είναι οι καταγραφές από το Κέντρο Λαογραφίας, 100 χρόνων δηλαδή καταγραφές, όπου πιστοποιείται το είδος των ελιών που καλλιεργούνταν σε αυτή την περιοχή, αυτές που ήταν οι ενδυμικές. Και είναι η Λαδολιά Μεγάρων, τη γνωστή, την έχετε εδώ, το Μανάκι, η Μανακολιά, η Κοροναίκη βέβαια που είναι, έχει διαδοθεί πλέον σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, η Μεγαρίτικη, η Πατρινολιά από την Πάτρα, η Ματσολιά, η Μεγαρίτικη, συνεχώς την βλέπουμε, η Ασπρολιά, η Αθηνολιά, η Μουρτολιά, η Ματσολιά, η Μαυρολιά, είναι ελιές οι οποίες, οι ποικιλίες ελιών, οι οποίες έχουν μέχρι σήμερα νομίζω διασωθεί και οι οποίες βρισκόταν, καλλιεργούνταν ήδη 100 χρόνια τουλάχιστον πριν. Οι ελιές όλη την Ελλάδα. Να δούμε λίγο και κάτι. Το παιχνίδι του χρόνου με τις μορφές αιωνόβιο λιόδενδρο, μόνο η ελιά, λέει ο ποιητής, γερνάει και έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει τόσο θεατρικές μεταμορφώσεις. Οι ελιές που έχετε πίσω σας είναι πραγματικά από τις πιο ωραίες ελιές και θα πρότεινα να βγει ένα φυλάδιο, ένα βιβλίο με τις ελιές αυτές για να δώσει τη δυνατότητα και σε άλλες περιοχές να εκτιμήσουν αυτόν τον πλούτο, τον οποίο θεωρούν αυτονόητο, αλλά δεν είναι, γιατί ξέρουμε ότι οι ελιές αυτές κυκλοφορούν πλέον και στο διεθνές εμπόριο, δηλαδή φεύγουν από εδώ και πάνε και στα αραβικά κράτη σαν κομψοτεχνήματα και σαν στολίδια των κήπων τους. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να τα προστατεύσουμε κι εμείς. Το άνθος της ελιάς και μια εξαιρετική φωτογραφία του Γιάννη του του Σμαραγδί. Από τις πιο ωραίες ελιές η αγριελιά είναι από τα πιο ωραία θέματα και μία με το Θεόφιλο από τη Μυτιλίνη. Οι μινωικές, τα τριβία που βρίσκονται στον ελαιώνα της Αττικής, τον υποτιθέμενο ελαιώνα, γιατί τώρα πια δεν υπάρχει ο ελαιώνας, ο οποίος θα ήταν πραγματικά ένα κόσμημα στην Αττική και τον αναζητούμε, η ευλογία του Μύρου στο Πατριαρχείο. Η ελιά σαν στοιχείο λαογραφικό στα χελιδονίσματα την 1η του Μάρτη, την Πρωτομαγιά, το ξεμάτιασμα. Η ελιά ως σύμβολο των αρχαιολογικών μας χώρων. Όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν κάποιες ελιές και είναι συνδεδεμένα πραγματικά τα τοπία αυτά με την ιστορία μας και με τον πολιτισμό μας. Οι ελιές οι ανώβιες που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα χρόνια κουβαλάνε μαζί τους. Αυτή είναι από την Κάντανο Χανίων. Οι ελιές που όπου βρεθούν προσπαθούν να ζήσουν. Οι ελαιώνες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το τοπίο, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας τάπητας της γης, ένας τάπητας προστασίας της γης μας, της δικής μας γης, από την κλιματική κρίση, θα πρέπει να δούμε πόσο θα μπορέσουμε να τον προστατεύσουμε και ίσως νομίζω ότι δεν το έχουμε και πολύ στα σοβαρά πάρει ακόμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε πλέον σοβαρά όλο αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις για το τι θέλουμε να κάνουμε. Και εδώ αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε πλέον σήμερα τις ελιές για να τις ξεφορτωθούμε, για να βάλουμε τις κοροναίκες, οι οποίες είναι πιο αποδοτικές μεν, αλλά οι οποίες δημιουργούν από ό,τι φαίνεται με την πυκνή φύτευση αρκετά προβλήματα τα οποία θα μας είναι στο μέλλον
αρκετά έτσι ορατά και σύντομα. Θα σταματήσω εδώ και για να σας να αφήσω και χρόνο, ήδη έχω ξεπεράσει το χρόνο, να αφήσω το χρόνο κυρίως στους επόμενους, οι οποίοι έχουν να σας πούν πολύ πιο άμεσα ενδιαφέροντα θέματα, γιατί αυτό το θέμα της ελιάς σε σχέση με τον πολιτισμό πάει πολύ βαθιά στο χρόνο και έχει πολύ μεγάλες ρίζες, θέλει πολύ χρόνο να συζητηθεί. Σας ευχαριστώ.